Τελικά η ΑΕΚ δηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή του Χαλκερού Καβάλας. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με οχήματα που έσπευσαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό. Σύμφωνα με τους κατοίκους αλλά και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, η πυρκαγιά πιθανολογείται ότι ξεκίνησε από καλώδιο του ΔΔΕ. Είμαστε στην περιοχή Χαλκερού, Νέας Καρβάλης, στην είσοδο του Χαλκερού, ακριβώς στην διασταύρωση, εδώ που εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χορτολιβαδική, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, έκταση. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με δύο οχήματα. Τώρα έφτασε και το τρίτο όχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανόν η πυρκαγιά να ξεκίνησε από καλώδια ρεύματος. Φυσικά είναι πολύ νωρίς για να γίνει προανάκριση και να διερευνηθούν τα αίτια. Σημασία έχει πρώτα να κατασβεστεί η πυρκαγιά. Ενημερώθηκα πριν από ένα τέταρτο περίπου ότι έχουμε μια φωτιά στην περιοχή της Νέας Καρβάλης, αλλά στην πορεία διαπίστωσα ότι δεν ήταν το ίδιο σημείο με την προχθεσινή φωτιά, αλλά ήταν στην περιοχή του Χαλκερού. Ήρθα σε συνεννόηση με τον πρόεδρο, τον συνάδελφό μου, τον Σάββατο Χατζηβασιλιάδη, πρόεδρο του Χαλκερού. Τον ενημέρωσα, μου λέει είμαι στη φωτιά και για συνδρομή προς αυτόν ήρθα κοντά μου, πως χρειαστεί να βοηθήσουμε. Ήδη είχε ενημερωθεί η πυροσβεστική. Και όταν ήρθα εδώ πέρα, δύο περιπολικά, δύο πυροσβεστικά ήδη δουλεύανε για την κατάσβεση. Η άποψή μου, επειδή έχω συναντήσει αρκετά περιστατικά και τις προηγούμενες χρονιές, είναι τα καλώδια, τα κάθετα καλώδια της ΔΕΗ, όπου απαιτούνται αποστάτες. Δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο η ΔΕΗ δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αλλά πρέπει όλοι οι αρμόδιοι φορείς να καθίσουν στο τραπέζι και να δώσουν μια λύση σε αυτό το πρόβλημα, γιατί κυρίως οι φωτιές του καλοκαιριού και κυρίως στα αγροτεμάχια, οι περισσότερες φωτιές είναι αποτέλεσμα της καλωδίωσης, καθώς φεύγουν τα πουλιά, γίνεται η ταλάντωση στα καλώδια, με αποτέλεσμα να έχουμε τους πυνθήρες και έτσι όπως είναι ξεραμένη η γη κάτω και τα χόρτα, είναι πολύ εύκολο να υπάρχει ανάφλεξη. Και μάλιστα είναι η δεύτερη πυρκαγιά μέσα σε λίγα 24 ώρα εδώ στην περιοχή, έτσι. Είπαμε, ήταν χθες νομίζω, ήταν στην περιοχή της Νέας Καρβάλης, κοντά στο συνεργείο του Κουκιά, στο μηχανουργείο του κυρίου Φρυδερίκου. Εκείνη η φωτιά μόνο έκαψε πάρα πολύ λίγα πράγματα, ήταν περίπου ένα στρέμμα ο χώρος και πιστεύω ότι και εκείνα, μάλλον και ήταν και παραδοχή και της πυροσβεστικής, ότι η μόνη αιτία ήταν τα καλώδια της ΔΕΗ. Ήδη άρπαξε και η κολόνα της ηλεκτροδότησης της περιοχής. Όπως βλέπετε λοιπόν, η μία κολόνα έχει γύρει και ήδη έχει τυλιχθεί στις φλόγες, με αποτέλεσμα, εκτός από το κυρίως μέτωπο που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες, να πρέπει να κατασβέσουν και αυτό το τμήμα, ώστε να μην έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης εδώ στην περιοχή ή στο τμήμα, τέλος πάντων, που έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Εγώ το σπίτι μου είναι εδώ απέναντι. Απέναντι και βλέπω ότι βλέπω φωτιά και τρέχω εδώ πέρα, καλέσαμε και την πυροσβεστική και βλέπω ότι άρπαξαν τα χόρτα εδώ τα ξερά και προχώρησε πολύ γρήγορα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής? Ναι. Ήρθανε κατευθείαν οι άνθρωποι. Κατευθείαν. Από τι πιθανολογείται ότι ξεκίνησε η φωτιά? Εγώ πιστεύω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά πιστεύω ότι είναι από βραχυκύκλωμα. Είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες μέρες στην περιοχή? Ναι, εκείνο ήταν πιο επάνω λίγο. Όταν βλέπετε καπνό? Βέβαια ανησυχούμε, τι σοβαρά μιλάμε. Δεν βλέπετε, ναι. Ζημίας καταστρέφονται οι άνθρωποι στα καλά καθόμενα. Γιατί? Κρίμα δεν είναι? Και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα, πολύ βλέπετε. Πολύ γρήγορα, γιατί ήταν ψηλά τα χόρτα τα ξερά. Ήταν πάρα πολλά ξερά, γι' αυτόν τον λόγο επεκτάθηκε και πολύ γρήγορα.